Δύο αγωνιστικέ πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματο τη πρώτη κατηγορία Έβοια, η Χαλκίδα παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και μετά την νίκη στην έδρα τη Μακρικάπας κρατά την τύχη στα χέρια τη. Ο προπονητή των Λίκων, Βαγγέλη Ζέρβας παρά την ήττα, γνωρίζει ότι οι παίκτε του έκαναν σπουδαία σεζόν και παρά την απώλεια του τίτλου οι φίλαθλοι είναι περήφανοι για την πορεία τη ομάδα του. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι περήφανοι, γιατί νομίζω και η εμφάνιση σήμερα ικανοποιήσει και τον κόσμο. Έτσι, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα. Ε, είμαστε στεναχωρημένοι βάσει εμφάνιση που δεν, που, δεν κερδίσαμε. Εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Ε, και πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια και στην ομάδα τη Καλκίδα. Ξέχαμε τα προβλήματα γιατί είχαν παίξει Τετάρτη. Ε, έχει το μέταλλο, έχει τη φανέλα. Πέρασε από εδώ μέσα με, με το διπλό. Και εγώ θέλω να φτιαχθεί σε όποια ομάδα. Η Χαλκίδα το Αλιβέρου, ο είναι να βγει, αν μπορεί τουλάχιστον στα μπαράζ να πάει καλά και να μα προσωπήσει μια ομάδα του χρόνου σε καμία εθνική. Στο στρατόπεδο των Ρατζούρι, ο Πέτρο Ζουρούδη, μετά από μια εβδομάδα στην τεχνική ηγεσία, ξέρει ότι δεν έχει την πολυτέλεια χρόνο να περάσει τη φιλοσοφία του, ενώ κανένα από την ομάδα δεν εφησυχάζει, εστιάζοντα του δύο αγώνε που απομένουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματο και τη διεκδίκηση τη ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σαφώς, όχι εγώ, ε, πιστεύω οποιοςδήποτε προπονητής σε υψηλότατο επίπεδο μέσα σε μια εβδομάδα με δυόμιση προπονήσεις, να το πω έτσι, δεν μπορεί να περάσει πολλά τακτικά κομμάτια. Αυτό που τους έχω περάσει, γιατί πολλά παιδιά έχουν κάνει πρωταθλητισμό, είναι ότι θέλει πάνω από τακτικά κομμάτια, είναι τι κουβαλάει ο κάθε ποδοσφαιριστής μέσα του. Εντάξει, είναι παιδιά έμπειρα, μπορώ να πω, τα περισσότερα, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ήρθα εγώ εδώ να δώσω ε, κάποια στοιχεία έτσι από τη δική μου οπτική πάνω στο ποδόσφαιρο, από αυτά που έχω δει την ομάδα, γιατί την ομάδα την ξέρω, έχω παρακολουθήσει από κοντά τα τελευταία τρία παιχνίδια, είχα εικόνα. Και αν δεν πίστευα ότι μπορούν να, να το αλλάξουν λίγο πιο πολύ το ψυχολογικό τους, γιατί δεν πάβει όταν ήρθα εγώ να ήταν στην πρώτη θέση και είναι ακόμα στην πρώτη θέση, δεν είναι ότι ήρθα στην τρίτη και ανεβήκαμε, εντάξει, ήταν πιο πολύ να τους προσδώσω κάποια στοιχεία από τη δική μου οπτική. Που ενδεχομένω και γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία ότι θα του βοηθήσουν να κατακτήσουν τον τίτλο σε πρώτη φάση και μετά, δίνοντά μου και εμένα χρόνο, να ετοιμαστούμε για, τα... για το επόμενο βήμα που είναι να προσπαθήσουμε μέσα από τα Μπαράζ να... να ανέβουμε κατηγορία. Το πιο βασικό όμω, σα το λέω ξεκάθαρα, εστιάζουμε από τώρα στα... στο παιχνίδι της Τετάρτη. Τίποτα άλλο. Η προτελευταία 25η αγωνιστική θα διεξαχθεί τη μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου και περιλαμβάνει τι αναμετρήσει Απόλλων Ερέτρια Αμαρινθιακό, Ταμιναϊκό Σαβλονάρι, Όλυμπο Γυμνού και Παστή, Άπκο Δροσιά Βασιλικού, Ελίσποντος Κάριστο, Μακρικά Παεδιψό, Αθλητικό Όμιλο Χαλκίδα, Καλοχώρη παντίχη.